Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας ιδρύθηκε το 1932 από τους παππούδες μας που ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φέτος κλείνει 91 χρόνια παρουσίας. Έχουμε τη μνήμη ότι στη Μικρά Ασία υπήρχαν Έλληνες. 3.000 χρόνια ο Ελληνισμός εκεί μεγαλούργησε. Δεν μπορούμε να τον ξεχάσουμε και να τον ξεγράψουμε επειδή εκδιώχθηκαν από εκεί. Πρέπει να το θυμόμαστε. Αυτή είναι η σημασία του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας, όπως και όλων των άλλων συλλόγων των Μικρασιατικών. Ακριβώς για να διατηρηθεί αυτή η μνήμη. Η μητέρα μου από τη Σμύρνη και ο πατέρας μου από το Προκόπη της Καπαδοκίας. Όλες οι ιστορίες που έμαθα εγώ από αυτούς τους ανθρώπους και από τις γιαγιάδες που αφού δεν γνώρισα, δεν ήρθαν καν στην Ελλάδα, θέλω να τις μεταδίδω, να τις μάθει το παιδί μου, να τις μάθουν οι φίλοι τους, να γνωρίζουν την ιστορία μας. Δηλαδή, όταν μπήκα εγώ μέσα σε αυτό το σπίτι, ανατρίχιασα που μπήκα. Εγώ ήθελα να πάρω ένα κρεβάτι και να έρθω να κοιμάω εδώ πέρα. Οι μικρασιάτικοι χοροί είναι χοροί της ψυχής. Βγάζουν ψυχή. Ήδη είναι ένας πονεμένος λαός, ο οποίος ξεριζώθηκε και αυτή τη στιγμή προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει τα ήθη και τα έθιμα. Μέσα σε αυτά είναι και ο χορός. Όταν λέμε τις ιστορίες, τα τραγούδια και όλα αυτά, είναι μια συγκίνηση. Ανατριχιάζω και τώρα που σας τα λέω ανατριχιάζω. Γιατί το νιώθω στο πετσί μου. Έτσι έχω μάθει να ζω. Τραγουδάω κι εγώ μέσα μου, επειδή εγώ δεν χορεύω, δεν είμαι καλό στο χορό, τραγουδάω και το ζω, το νιώθω. Το αισθάνομαι δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό όλες οι γενιές να μαθαίνουν για τη Μικρασία, για το τι έγινε εκεί, γιατί από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο πρέπει να γνωρίζει και το παρελθόν του, τις ρίζες του. Τσιφτετέλια, χασάπικα, ζεμπέκικα, χωρί από την Καπαδοκία, ζευγαρωτή χωρί, ελεύθερη χωρί, δείχνουν καταρχήν το ελεύθερο πνεύμα των Μικρασιατών. Πόσο ελεύθεροι ήταν, πόσο ζούσαν με ένα άλλο πνεύμα εκεί. Και μέσα από το χορό τους δείχνουν αυτή την ελευθερία. Τι να σας πω τώρα. Η ψυχή μου, ναι. Η Μικρά Ασία είναι η ψυχή μου, ναι. Η ψυχή μου. Είναι οι γονείς μου από εκεί. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.